Ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή των πολιτών, καθώς 929 άτομα υποβλήθηκαν σε rapid test στη Λότζια, εκ των οποίων 6 πολίτες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν ξέρεις, ο ιός δεν είναι επεξεγέλαση. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε και rapid test, διότι μπορεί να το μεταφέρουμε στις οικογένειές μας. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, θα μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα. Εγώ προσωπικά έχω κάνει την πρώτη δόση, ο σύζυγός μου όχι και ανησυχώ πάρα πολύ. Εγώ έχω ήδη κάνει ένα rapid test, έχω κάνει ένα εγγονάκι πρόσφατα και νιώθω μεγάλη ασφάλεια στο να πάω να το βλέπω το μωρό. Και γι' αυτό το λόγο ξαναήρθα σήμερα εδώ για να ξανακάνω το τεστ, να ξαναπάω πάλι στο μωρό μου. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να ακολουθήσουν όλοι. Είναι η δεύτερη φορά που κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται στην καρδιά του Ηρακλείου, διενεργώντας rapid test στους κατοίκους, εικόνες που διαφέρουν από την πρώτη φορά, οπότε είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές μέχρι το ύψος των λιονταριών. Πρέπει να γλιτώσουμε αυτό το δρόμο. Διαφορετικά δεν γίνεται, οπότε πρέπει να συμμορφωθούμε. Να κάτσουμε μέσα, μπας και γλιτώσουμε από το πράγμα αυτό. Απλώς προσέχω αυτό. Ο κόσμος προσέχει, βλέπετε. Ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Αυτό το μικρό ποσοστό που δεν προσέχει είναι το πρόβλημα. Σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου το φορτίο είναι μεγάλο και αποτυπώνεται και από τα νούμερα. Τώρα τα τελευταία δύο μέρες που εκτοξεύτηκε δεν φταίει τόσο το φορτίο όσο το τι κρυβόταν στο Πεπαγνί και το παρουσιάσαμε απότομα. Το δικό του μήνυμα εν ώψη της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στέλνει ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός. Κάνουμε για δεύτερη φορά αυτή την προσπάθεια στη Λότζια για να κάνουν το τεστ όσοι μπορούν περισσότεροι συμπολίτες. Δεν χαλαρώνουμε, παρά το γεγονός ότι οι εμβολιασμένοι αυξάνονται. Εν τούτοις έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσουμε στα επίπεδα που θα μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε ένα τείχος ανοσίας. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο τους ελέγχους. Η Δημοτική Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Αλλά εκείνο που λέω στους συμπολίτες είναι ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι και κυρίως να μην χαλαρώσουμε. Δεν είναι άρση των μέτρων αυτό που θα συμβεί από τη Δευτέρα. Ο Παναγιώτης Μαματζάκης εκτιμά ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση τις επόμενες μέρες, οπότε αυξάνονται οι εμβολιαστικές γραμμές σε επίπεδο Κρήτης. Θα ομαλοποιηθεί. Πιστεύω ότι θα πέσει σιγά σιγά λόγω και των εμβολιασμών και το 9 η ώρα θα βοηθήσει. Αλλά και όταν θα ανοίξει η αγορά, όταν γενικά ανοίγει ο χώρος και ο κόσμος διοχετεύεται σε περισσότερα τετραγωνικά, σε περισσότερα, τόσο λιγότερο συνοστίζεται. Ο συνοστισμός δημιουργεί όλο αυτό το θέμα. Έχονται παραπάνω εμβόλια. Μέχρι στιγμή στην Κρήτη έχουν γίνει περίπου 100.000 εμβόλια και ένα περίπου 10% έχει εμβολιαστεί από τον πληθυσμό της Κρήτης με την πρώτη δόση εμβολίου και ένα 5% με 6% έχει πάρει και τις δύο δόσεις. Αυτό είναι μικρό το ποσοστό όμως. Το ποσοστό αυτό συνολικά είναι μικρό ακόμα, είναι παρόμοιο με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Τιμπάκι θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για τη διενέργεια rapid test στους κατοίκους.